Στο σημερινό βίντεο θα σας πω πώς μοιάζει μία εβδομάδα 66 χιλιόμετρων καθώς προετοιμαζόμαστε για το πεντάρι του μαραθωνίου της Αθήνας. Φύγαμε! Και φέτος συμμετέχουμε στον 41ο μαραθώνιο της Αθήνας. Δεν περιμέναμε σίγουρα αυτό που ακολούθησε την Κυριακή. Βλέπω να γίνεται γύρω στο 17-17.5. Τι θα λέμε σε κανένα μήνα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων, στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Athens Marathon 5K. Αν δεν έχετε τσεκάρει το προηγούμενο επεισόδιο, θα σας αφήσω το link ακριβώς κάτω στην περιγραφή, προκειμένου να μπορείτε να το δείτε και αυτό. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ανασκόπηση της δεύτερης προπονητικής εβδομάδας, καθώς προετοιμαζόμαστε για το πεντάρι του μαραθωνίου της Αθήνας και θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Ξεκινώντας με τη Δευτέρα, η Δευτέρα είναι μια ημέρα που στην πλειονότητα των εβδομάδων προτιμώ να μην κάνω προπόνηση, προτιμάω να πάρω ολικό rest day, να αφήσω τον οργανισμό μου να ξεκουραστεί, καθώς υπάρχει συσσωρευμένη κούραση από το long run της Κυριακής, επομένως κάνω καλή διατροφή, κάνω λίγο foam roller, κάνω λίγο massage gun, κάποια έτσι stretching exercises προκειμένου το σώμα να αποσυμπιεστεί και ουσιαστικά αυτές είναι οι Δευτέρες. Η τρίτη τώρα ήταν ένα easy run 70 λεπτών στην ζώνη 2. Επομένως παίξαμε σε ρυθμούς από 4.30 έως 5.10 λεπτά το χιλιόμετρο, μιλάμε πάντα προφανώς, και στο τέλος αυτής της προπόνησης κάναμε και μερικά strides. Τώρα εσείς αν θέλετε μια πιο ενδελεχή ανάλυση των προπονήσεων και θέλετε να βλέπετε και στιγμιότυπα από τις καθημερινές μου δραστηριότητες, τρέξιμο, γυμναστήριο, αποθεραπεία και όλα αυτά, για τις προπονήσεις σας αφήνω κάπου στην οθόνη το Strava, ενώ για τα περισσότερα στιγμιότυπα σας αφήνω στην οθόνη το Instagram μου, όπου εκεί ανεβάζω καθημερινό περιεχόμενο. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω προφανώς πως για να τρέξετε καλά στον επόμενό σας αγώνα πρέπει να κάνετε ένα subscribe κάτω στην περιγραφή, όπως και να πατήσετε like στο συγκεκριμένο βίντεο. Την Τρίτη διαδέχτηκε η Τετάρτη, όπου είχαμε τη συγκεκριμένη προπόνηση. Τετάρτη σήμερα, η πρώτη ποιοτική προπόνηση της εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε 4.12 λεπτά στο 4.13 με 4.27 λεπτά το χιλιόμετρο. Κάνουμε ένα δεκάλεπτο ζέσταμα, μερικές διατατικές, μερικές δρομικές ασκήσεις και ξεκινάμε αμέσως την προπόνηση. Πρώτο σετ τέλος, average pace αν δεν κάνω λάθος γύρω στο 4.20. Όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν. 3 λεπτά από καταστατικό ζώνη 1 και μπαίνουμε για το επόμενο σετ. Ανάμεσα στα 12 λεπτά είχαμε 3 λεπτά από καταστατικό τρέξιμο, προκειμένου κυρίως να πέσουν οι παλμοί, να φύγει το γαλακτικό από το σώμα και να μπορέσουμε να φρεσκαριστούμε ας πούμε για τις επόμενες επαναλήψεις. Δεύτερο 12 λεπτό μόλις τελείωσε. Μέσος ρυθμός 4.19 λεπτά το χιλιόμετρο. Όχι και η πιο εύκολη επανάληψη θα έλεγα. Μένουν άλλες δύο όμως. Ένιωσα σε αυτή την επανάληψη έντονους πόνους στο καρδιοαναπνευστικό, δηλαδή ενοχλήσεις εδώ. Παρόλο που τα πόδια πήγαιναν και η παλμή ήταν αρκετά χαμηλή, δεν ξέρω γιατί. Συνεχίζουμε βλέποντας και κάνοντας. Τρίτο σετ μόλις ολοκληρώθηκε. Average pace 4.18 λεπτά το χιλιόμετρο, κάπως καλύτερα από το δεύτερο 12 λεπτό. Νομίζω πως βρήκα ποια είναι η αιτία. Σήμερα είναι μία από τις κλασικές μέρες που η προπόνηση είναι βαριά, το διάλειμμα μεταξύ των σετ είναι λίγο και η διάθεση είναι στο μηδέν. Αυτές όμως τις μέρες είναι που πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, γιατί αυτές είναι οι μέρες όπου εξελίσσεσαι, όπου γίνεσαι καλύτερος. Συνεχίζουμε με το τρίλεπτο διάλειμμά μας και μπαίνουμε για το τέταρτο και τελευταίο 12 λεπτό. Ευτυχώς που σε κάποιες τέτοιες στιγμές έχουμε και αυτή εδώ πέρα την πανέμορφη θέα, η οποία σε αποζημιώνει και κάνει κάτι τι στην προπόνηση πιο εύκολη. Πραγματικά μετά από αυτό το δεύτερο και τρίτο σετ ήμουνα τόσο διαλυμένος, αλλά η κάμερα με παρακίνησε να συνεχίσω, να βάλω τα δυνατά μου, να βρω έτσι κάποια εσωτερική δύναμη και να συνεχίσω για το τέταρτο και τελευταίο σετ. Τέταρτο 12 λεπτό τέλος, average pace 4.18. Αυτό το 12 λεπτό
το ένιωσα ακόμα καλύτερα και από το τρίτο. Επομένως, απλά έπρεπε να βρω αυτή τη δύναμη μέσα μου προκειμένου να φέρω εις πέρα στην προπόνηση. Μια αρκετά καλή προπόνηση. Κάνουμε τα 3 λεπτά που έχουμε από καταστατικό και σταματάμε για να κάνουμε τη σύνοψη του σημερινού workout. Από την προπόνηση της Τετάρτης επομένως, κρατάμε ότι μερικές φορές, ακόμη και μια προπόνηση ρουτίνας, δεδομένων κάποιων συνθήκων, κούραση, όχι έτσι να έχουμε κάποιο motivation, μπορεί να οδηγήσει σε μια καταστροφική προπόνηση, αλλά αυτές είναι οι προπονήσεις που απαιτούν την πειθαρχία και ουσιαστικά χτίζουν τον χαρακτήρα μας. Περνώντας τώρα στην Πέμπτη, η Πέμπτη γενικά είναι μια μέρα που δεν έχουμε προπονήσεις τρεξίματος, επομένως εγώ επιλέγω να κάνω ή ενδυνάμωση στα πόδια με λάστιχα, ή αν βρίσκομαι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να πάω γυμναστήριο και γενικότερα να κάνω και μερικές ασκήσεις προκειμένου να κάνουμε ενδυνάμωση και το core και τους κοιλιακούς, τα οποία είναι απίστευτα σημαντικά στο τρέξιμο. Πραγματικά είναι τόσο απλό απλά να γκουγκλάρετε core strength ή core exercises for running, κάτι τέτοιο, και θα σας βγάλει άπειρες ασκήσεις, άπειρα workouts και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θα σας βοηθήσει το τρέξιμό σας. Θα εξαφανιστούν πόνοι από τη μέση, θα εξαφανιστούν πόνοι από τα ισχύα. Γενικά θα αναβαθμίσει το επίπεδό σας στο τρέξιμο. Ακούστε με. Περνώντας την Παρασκευή τώρα, την Παρασκευή είχα ένα ταξίδι να κάνω, επομένως αναγκάστηκα να εκτελέσω αυτή την προπόνηση αρκετά πρωί, χωρίς να έχω κάνει την κατάλληλη ας πούμε υδατανθράκωση, έχοντας φάει μόνο ένα πολύ απλό πρωινό, προκειμένου να μην νιώθω βαρύ στην ώρα της προπόνησης. Παρ' όλα αυτά, δεν ένιωθα ούτε τα πόδια μου βαριά και γενικά ένιωθα να έχω αρκετή ενέργεια. Ίσως αυτό να ευθύνεται ότι είχα και διαλυματική, όπου είναι η αγαπημένη μου προπόνηση μέσα στην εβδομάδα. Άρα, ίσως να έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Με βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου Vaporfly. Επομένως, η σημερινή προπόνηση δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από διαλυματική προπόνηση. Το πρόγραμμα σήμερα έχει 10 εξακουσάρια, ζώνη 5. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε λοιπόν σε ρυθμούς αρκετά κάτω από το 4. Να σημειωθεί πως έχει πρώτη μέρα συννεφιά μετά από ένα μήνα συνεχόμενου ήλιου. Επομένως η θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 5 βαθμούς κάτω σε σχέση με αυτό που συνηθίζει να είναι τέτοια ώρα της ημέρας. Οπότε πάμε να δούμε αν θα ωφεληθούμε καθόλου από αυτό σήμερα. Μία προπόνηση διαλυματική προφανώς, που συνδυάζει και ταχύτητα και αντοχή στην ταχύτητα, καθώς δεν είναι ούτε 200, δεν είναι ούτε 1000. Τέτοιες προπονήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Είχαμε στον αριθμό να κάνουμε 10 και ενδιάμεσα κάναμε 2 λεπτά passive rest, δηλαδή απλά στεκόμασταν, περπατάγαμε λίγο, πίναμε λίγο νερό, προκειμένου να πέσουν οι παλμοί μας. Πρώτο set τέλος, 3.51 average pace. Εντάξει, τα πρώτα set θα είναι σίγουρα πιο εύκολα. Δεν θα σας πάρω μαζί σε όλα τα set. Θα σας ανοίγω κάθε 3-4 set προκειμένου να μην γίνει όλο αυτό κουραστικό. 2 λεπτά στατικό διάλειμμα και μπαίνουμε για το δεύτερο set. Τέταρτο set done. Average pace 3.40 λεπτά το χιλιόμετρο. Εντάξει, έχει αρχίσει και συσσωρεύεται γαλακτικό στους μυς. Βέβαια το διάλειμμα το στατικό βοηθάει πολύ. Μπαίνουμε τώρα για την πέμπτη επανάληψη. Από εδώ και πέρα τα πράγματα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται αρκετά δύσκολα. Γενικά τα πρώτα 5 set, όπως είπα και στο βίντεο, εξελίχθηκαν αρκετά καλά, ήταν αρκετά εύκολα. Μέχρι και το 5ο δεν είχε συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα γαλακτικού στα πόδια μου, επομένως μπορούσα και εκτελούσα τις επαναλήψεις με αρκετά μεγάλη άνεση, αλλά αυτό άλλαξε από την 6η μόλις επανάληψη. 7ο set done, 3.24 λεπτά το χιλιόμετρο, αρκετά καλά νιώθω. Έχει συσσωρευτεί βέβαια γαλακτικό, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε να πουσάρουμε όσο μπορούμε και πάμε στις τελευταίες επαναλήψεις αν μπορούμε να κατεβάσουμε ακόμα περισσότερο το pace για να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα 600. Πάμε γερά. Τελειώνει λοιπόν η 10η επανάληψη και το θυμάμαι πραγματικά σαν ήταν χθες. Απλά κάθομαι σε ένα πεζούλι, μου είχε τελειώσει το νερό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ. Έβλεπα αυτά τα μαυράκια που βλέπεις όταν έχεις κάνει πολύ έντονη άσκηση. Ήμουνα έτοιμος να λιποθυμήσω, αλλά αυτό γενικά είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής διαλυματικής. 10ο σετάκι τέλος, average pace 3.30, μιλάμε, τα είδα όλα, πολύ βαρύ,
κλείνω να πέσουν οι παλμοί. Έχουμε 10 λεπτά από θεραπεία όπου θα κάνουμε τη σύναψη της σημερινής προπόνησης. Εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι από μέσα μου και λέω, ναι, ξέρεις κάτι, είσαι σκατά, έχεις διαλυθεί πραγματικά και σωματικά και ψυχικά, γιατί οι διαλυματικές προπονήσεις, πέρα από το δύσκολο σωματικό κομμάτι που έχουν, είναι και πάρα πολύ ψυχοφθόρες στο μυαλό, γιατί καίνε τα πόδια σου, δεν περνάνε με τίποτα τα χιλιόμετρα, λες πόσο έχω ακόμα, τι θα κάνω. Αλλά εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι όλα πήγαν καλά, ότι την έβγαλα την προπόνηση ακριβώς έτσι όπως πρέπει, άρα θα πρέπει να είμαι χαρούμενος. Και έφτιαξα κάπως τη διάθεσή μου για την αποθεραπεία και για να γυρίσω επιτέλους στο σπίτι μου. Η προπόνηση μόλις ολοκληρώθηκε. Ήταν μια αρκετά καλή προπόνηση. Πολύ πιο δύσκολη στα χαρτιά πάντα από την προπόνηση που κάναμε την Τετάρτη. Αλλά πολλές φορές μετράει και το πώς αισθάνεσαι εκείνη την ημέρα, πώς είναι το σώμα σου και όλα αυτά. Βοήθησε αρκετά και ο καιρός, αφού είχε μόλις 29 με 30 νομίζω βαθμούς Κελσίου. Φυσικά βοήθησαν και τα παπούτσια με την πλάκα του ανθρακονήματος, το carbon plate, τα Vaporfly 2 που φόρεσα. Αρκετά ευχαριστημένος από αυτή την προπόνηση. Φτάνει λοιπόν το Σάββατο, ξυπνάμε, τα πόδια έτσι και έτσι, ήταν κάπως πιασμένα, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων δεν αποθαρρυνόμαστε. Είχαμε 45 λεπτά αποκαταστατικό τρέξιμο, γύρω στο 5-5-20, κάτι ενδιάμεσο ζώνη 1 και ζώνη 2, προκειμένου να αποθεραπευτούν τα πόδια όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προετοιμαστούμε για το long run της Κυριακής. Ξυπνάμε λοιπόν Κυριακή και προφανώς είναι η μέρα του long run, είναι η πιο σημαντική ημέρα τρεξίματος της εβδομάδας, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Κάνουμε την υδατανθράκωσή μας και ετοιμαζόμαστε προκειμένου να πάμε για την κυριακάτικη μας προπόνηση. Μπαίνουμε λοιπόν στο αμάξι και μου λέει ο αδερφός μου, πάμε ΟΑΚΑ. Και του λέω, ξέρεις κάτι, πάμε ΟΑΚΑ, ναι. Κυριακή σήμερα και όπως καταλαβαίνετε το long run θα είναι οικογενειακή υπόθεση. Πολύ απλό το πρόγραμμα σήμερα, μία ώρα στο 4.30 με 5 και 20 λεπτά στο τέλος finisher στο 4.5 με 4.10. Πάμε να δούμε. Πρώτο χιλιόμετρο μόλις ολοκληρώθηκε. Average pace 4.38 λεπτά το χιλιόμετρο. Εγώ νιώθω αρκετά καλά. Εσύ Κότσο? Ναι, μια χαρά είμαι. Συνεχίζουμε. Το ΆΚΑ είναι άδειο. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά σε σχέση με το πρωί και το μεσημέρι. Επομένως όλα καλά προς το παρόν. ...20 λεπτά μέσα στο long run. Average pace γύρω στο 4.50 με 4.45 λεπτά το χιλιόμετρο. Νιώθουμε αρκετά καλά. Συνεχίζουμε και σας ανοίγω ξανά όταν κάνουμε διάλειμμα σε 10-15 λεπτά για νερό. Διάλειμμα στα 32 λεπτά. Αισθανόμαστε και οι δύο εντάξει. Βρισκόμαστε υψηλή ζώνη 1, χαμηλή ζώνη 2 όσον αφορά τους καρδιακούς παλμούς. Έχουμε άλλο ένα μισάωράκι στη ζώνη 2 και μετά θα έρθουμε στο κέντρο του ΟΑΚΑ που είναι σαν στίβος μέσα σε εισαγωγικά, ας πούμε χωμάτινος, για να κάνουμε το γρήγορο κομμάτι της προπόνησης. Κότσο, δηλώσεις στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο καλά είναι πάντα. Το τελευταίο 20 λεπτό παίζεται όλη η μαγεία. Θα δούμε εκεί πέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν το τρέξιμό μας και κάποια στιγμή τελειώνει μία ώρα τρεξίματος στη ζώνη 2. Ήταν αρκετά ευχάριστα, ήταν χαμηλή θερμοκρασία, κόσμος καθόλου, επομένως γιατί να μην ευχαριστηθεί στο τρέξιμό σου. Και ετοιμαστήκαμε για αυτό που θα ερχόταν στη συνέχεια. Πρώτο σκέλος της προπόνησης τέλος, μία ώρα στο 4.53 λεπτά το χιλιόμετρο. Κοιτάξτε το ρομαντικό πλάνο που σας βγάζω και συγγνώμη για τον κακό φωτισμό. Περνάμε σε αυτό που σκαρφίστηκε ο προπονητής μας και μετά από μία ώρα κουρασμένα πόδια έχουμε 20 λεπτά στο 4 λεπτά το χιλιόμετρο. Πάμε να δούμε πώς θα βγει αυτό. Μετά την προπόνηση της Κυριακής ακολούθησαν προφανώς οι πολύ αναμενόμενες δηλώσεις. Δεύτερο σκέλος προπόνησης τέλος, 20 λεπτά ζώνη 4, average pace 4.14 λεπτά το χιλιόμετρο. Η αλήθεια είναι πως προσπαθήσαμε να το πουσάρουμε ακόμα πιο κάτω, αλλά τα πόδια ήταν πολύ πολύ βαριά.
ευχαριστημένος από την προπόνηση. Κότσο, τι έχεις να πεις? Εντάξει, στο τέλος αρχίζαμε να δουλεύουμε πολύ καλά. Βγήκε εκεί που έπρεπε, πιστεύω. Αυτά. Ναι. Πάμε για αποθεραπεία. Πάμε. Να είμαστε λοιπόν στο τέλος και αυτής της προπονητικής εβδομάδας, η οποία, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, ήταν η δεύτερη προπονητική εβδομάδα καθώς προετοιμαζόμαστε για το πεντάρι του Μαραθωνίου της Αθήνας. Μια εβδομάδα 66 χιλιόμετρων, η οποία τα είχε όλα. Είχε εύκολα τρεξίματα, είχε διαλυματική, είχε τέμπο, είχε ενδυνάμωση core κοιλιακών, είχε το προφανώς το long run, που όλοι γνωρίζουμε. Αρκετά ευχαριστημένος και από αυτή τη εβδομάδα. Μ' άρεσε το πώς ανταπεξήλθε το σώμα μου στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν. Γενικότερα έχουμε πολύ δυνατό mindset και προσπαθούμε να κρατιόμαστε όσο το δυνατόν στην καλύτερη φόρμα που μπορούμε, τρώμε καλά, ξεκουραζόμαστε καλά, προσέχεις για να έχεις. Αυτό λέγανε και αυτό όντως ισχύει εν τέλει. Τώρα εσύ που έφτασες μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, αλήθεια σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Θα εκτιμούσε ιδιαίτερα πολύ άμα άφηνες ακριβώς κάτω στα σχόλια ένα comment όπου θα μου λες τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε στο συγκεκριμένο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με την προπονητική εβδομάδα νούμερο 3. Και μέχρι τότε ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας.